μέσου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περνάει ο δρόμος που οδηγεί στην Πενταμερή με την ελληνοκυπριακή πλευρά να στοχεύει στην αξιοποίηση των συγκυριών για την άσκηση πιέσεων προς την Τουρκία ώστε να επιδείξει επικοδομητική στάση. Υπό αυτό το πρίσμα, η Σύνοδος Κορυφής της 25ης Μαρτίου αποκτά κομβικό χαρακτήρα, αφού εκεί θα εξεταστεί μια φόρμουλα που θα περιλαμβάνει από τη μια τα θέλω της Άγκυρας από τους 27 και από την άλλη τις κόκκινες γραμμές των Βρυξελών για το Κυπριακό. Αυτήν την εξίσωση θα συζητήσουν την Πέμπτη σε προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Την ίδια μέρα φτάνει στην Κύπρο ο ύπαρος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζωζέπ Μπορέλ, ο οποίος θα συναντηθεί τόσο με τον πρόεδρο Αναστασιάδη όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Το καταρχήν προσχέδιο του προγραμματισμού για τα διαδικαστικά της Πενταμερούς θα παρουσιάσει Τζον Χολούτ σε Νίκο Αναστασιάδη και Ερσίν Τατάρ, τους οποίους θα δει στη Λευκοσία στις 8 του μηνός. Καλά ενημερωμένες πηγές εκτιμούν πια πως η Πενταμερής θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσο σταθμός για την επανέναρξη. Αναμένουν δηλαδή ότι δεν θα προκύψει συμφωνία για επιστροφή στη διαπραγμάτευση, αλλά θα ανοίξει ο δρόμος για αυτήν. Πάντως, ο πρόεδρος Αναστασιάδης συνέταξε απαντητική επιστολή προς τον Αντώνιο Κουτέρες, ενημερώνοντας τον επισήμως για την παρουσία του στη διάσκεψη αλλά και την ετοιμότητά του για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν. Πρόσκληση για να συνοδεύσουν τον πρόεδρο στη Γενέβη θα λάβουν επισήμως και οι πολιτικοί αρχηγοί. Και περπατητός και κολυμπώντας θα πήγαινα να είμαι εκεί σε αυτή την ιστορική συνάντηση για το μέλλον του τόπου. Με φόντο την Πενταμερή ξέσπασε νέος γύρος για ξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και το δικό. Λίγες εβδομάδες πριν την Πενταμερή, που εκ της σύνθεσης της εξυπηρετεί τους τουρκικούς σχεδιασμούς, η Τουρκία προωθεί αλλαγή της βάσης της λύσης. Πιστεύει το δίκο ότι η συμμετοχή μας στη διάσκεψη αποτελεί είτε αποδοχή συμφωνημένης διχοτόμησης είτε ενός τουρκικών προδιαγραφών κλείσιμων του Κυπριακού. Το προεδρικό κατηγορεί το δίκο για μηδενιστική στάση και λαϊκισμό.